Συνεχίζονται τα προβλήματα λόγω κακοκαιρίας στη Σάμο. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στη Σάμο, με τα περισσότερα να παρουσιάζονται στην περιοχή του Καρλοβάσου και του Ηραίου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η πυροσβεστική υπηρεσία με 20 άνδρες έχουν επέμβει σε περιστατικά σε επιχειρήσεις και σπίτια στην οδό Γοργύρας και στο λιμάνι. Σύμφωνα με το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιώργο Μιαούλη, που συντονίζει την όλη επιχείρηση, 29 είναι οι κλήσεις που έχουν δεχθεί για άντληση υδάτων. Μετά το σεισμό είχαμε την τύχη να έχουμε και πλημμύρες στην περιοχή του Καρλοβάσου, πλημμύρες έντονες με πολλά προβλήματα, καταπτώσεις στους δρόμους. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα, έχουμε όμως απώλειες σε νοικοκυριά. Η πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 20-25 κλήσεις. Έχουμε ρεματιές οι οποίες παρόλα που ήταν καθαρές και από εμάς και από την περιφέρεια, αλλά ήταν τέτοιος όγκος του νερού που ξεχύλισαν. Βρισκόμαστε στη φάση της αποκατάστασης, ο καιρός ακόμα δεν ευνοεί. Έχει συνδράμει και η περιφέρεια με μηχανήματα. Προσπαθούμε όσο γίνεται τουλάχιστον να ανοίξουμε τους δρόμους. Είμαστε στην περιοχή του λιμανιού. Οπότε βλέπετε εδώ το ρέμα του παλαιού Καρλοβάσου μας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Προσπαθούμε λοιπόν να το καθαρίσουμε και επιτέλους κάποιες ρηματιές οι οποίες έχουν θέματα με μικρές σωλήνες απορροής, αυτές θα τις ξυλώσουμε και θα τις αποκαταστήσουμε όσο γίνεται με μεγαλύτερες, διότι τα φαινόμενα πλέον είναι έντονα. Ζητάμε από την πολιτική προστασία να κηρυχθεί η περιοχή μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ούτως ώστε μέσα από τη διαδικασία παράταση της εκτάκτου ανάγκης, γιατί ήδη είμαστε σε εκτάκτου ανάγκης, μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε να κλείσουμε κάποια προβλήματα που έχουμε και τα οποία είναι διαχρονικά. Παρακαλούμε τον κόσμο να προσέχει στις μετακινήσεις. Κλείσαμε τα σχολεία σήμερα, διότι είναι επικίνδυνες οι μετακινήσεις. Εδώ ειδικά στο λιμάνι που είναι το νηπιαγωγείο δεν υπήρχε περίπτωση να μετακινηθεί άνθρωπος. Εδώ δεν μπορούν να περάσουν τα μηχανήματα. Στην παραλιακή λεωφόρο είναι απροσπέλαστο το τμήμα από το ύψος του ενιαίου εινοποιητικού συνεταιρισμού ΣΑΜΟΥ έως το λιμάνι, ενώ στην περιοχή της Αγίας Τριάδας έπεσε τμήμα πλαγιάς, με αποτέλεσμα λάσπες να μπουν σε παρακείμενη οικία προκαλώντας ζημιές. Η οικογένεια που διέμενε στην οικία μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο του Καρλοβάσου με παρέμβαση του Δήμου Δυτικής ΣΑΜΟΥ, ενώ με εντολή της πολιτικής προστασίας εκενώθηκαν άλλα 4 σπίτια στη συγκεκριμένη περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα σπίτι το οποίο, όπως βλέπετε, ο χήμαρος μπήκε μέσα, ο άνθρωπος ήταν ήδη μέσα στο σπίτι, πρόλαβε μόλις να βγει έξω, αλλιώς θα τον είχαν πνίξει τα νερά. Είναι δύσκολη κατάσταση, όπως βλέπετε το νερό μπήκε εδώ, εάν δείτε εδώ πλάνο, μπήκε από αυτή την πόρτα, έσπασε την πόρτα, μπήκε το ποτάμι όλο μέσα ο χήμαρος αυτός. Από τη ρεματιά που έσπασε. Έσπασε ο χήμαρος από δίπλα που περνούσε το σπίτι, το ποτάμι. Πέθανε το τυχαίο της ενώσεως και τα άλλα δίπλα από τα σπίτια και πήγε στο ρέμα, τώρα θα ξαναπλημάρει πάλι, θα γεννήσει. Αυτό έχει ξανασυμβεί. Έχει συμβεί, αλλά όχι τόσο βαθμό. Δεν έχει ξανασυμβεί τόσο βαθμό, έχει πάρει μόνο το από κάτω, μια φορά. Τώρα εγώ εδώ δεν έχει ξαναρθεί, μόνο μέχρι τον έχει έρθει. Τώρα είναι γεμάτο το ρεύμα. Τώρα μόλις κάνει άλλο θα Όπως είπατε πριν, έχετε ανάγκη από φάρμακα, έχετε χάσει όλα τα υπάρχοντά σας. Καταστράφηκε ο καιρός, χάσετε τα πάντα. Ναι, παίρνω φάρμακα αυτή, ήθελα να κάνω διακανονισμό για το ρεύμα, για την ΔΕΗ, αύριο στο βαθύ. Δεν έχω τώρα που θα πάω και τι να κάνω. Έχει έρθει κανείς από το πρωί εδώ να σας δει, το έχετε πει κάπου, έχετε πάρει τηλέφωνο. Πήρα την αστυνομία. Μου είπαν, πήγα στον δρόμο που κάτω κάνω, περάσανε αντιδήμαρχος, άλλοι, βλέπετε δεν είναι σημασία. Μόνο ένα παιδί ήρθε που είναι μέσα στη δημαρχία, κάτι την δημοτικό σίγουρος ήρθε μέχρι εδώ, μου είπε θα το πει, εγώ είμαι τώρα έτσι, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Απόψε πού θα μείνετε, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ. Όχι, δεν μπορώ να μένω. Τα ξέρετε και εσείς από εδώ, στο λιμάνι. Έχιστε.
κατά τις 5.30-6 ώρα το πρωί. Άκουσα ένα θόρυβο, λες και έγινε έπεσε βόμβα και βγήκα έξω και είδα αυτό το χάλι εδώ πέρα. Έκανε ζημιά κάτω στο μπάνιο, οπότε. Ναι, ναι. Η οικογένεια, πού είναι? Η οικογένεια τους πήρα και τους έχω πάει, μας είπαν στο ξενοδοχείο Αμάντα για 1-2 μέρες μέχρι να δούμε την Αγέννη, γιατί παίχνει συνέχεια μπάζα. Είμαστε από το πρωί στον δρόμο από τις 5 η ώρα με τον εντεταλμένο σύμβουλο τον κύριο Παναγιώτη Λιμπέρη, ο οποίος έχει εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα. Είμαστε και οι δύο στον δρόμο από το πρωί από τις 5 η ώρα και νομίζω ότι σιγά σιγά αποσυμφορείται η πόλη σε ό,τι αφορά το κομμάτι της απορρόφησης των νερών. Σήμερα μια δύσκολη μέρα ξημέρωση για την πόλη μας. Μια βιβλική καταστροφή με την πλημμύρα. Ήταν πάρα πολύ το νερό. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση εδώ που τελειώνει ο δρόμος για το λιμάνι δεν έχει γίνει σωστά το έργο, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντοτε προλαβαίνουμε κατά κάποιο τρόπο. Μήπως φταίνε, κύριε Νικολού, οι παρεμβάσεις που έγιναν πριν κάποια χρόνια στους χυμάρους που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα? Δεν έχει στενέψει η κήτη του χυμάρου? Ενδεχομένως να έχει συμβεί και αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση το γνωρίζουμε το πρόβλημα και πρέπει να το μελετούμε διαρκώς και πρέπει να είμαστε απάνω του διαρκώς. Εντάξει, τώρα ήταν πολύ το νερό, δεν μπορούμε να... και δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τίποτα άλλο, πέραν το ότι γίνανε ζημιές στην πόλη. Γίνανε ζημιές στην πόλη, πλημμύρισε το λιμάνι. Κοιτάζουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Τα συνεργεία του Δήμου έχουν ξεκινήσει να κάνουν καθαρισμό των δρόμων και άνοιγμα για να φύγουν τα νερά. Το ρέμα των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Παλαιό έχει ανοίξει και το ρέμα το λεγόμενο του Παπαζαμπέτη έχει ανοίξει και αυτό. Και έχει δημιουργηθεί και πρόβλημα στον πίσω δρόμο από την Ένωση, από την ΕΟΣ. Γνωστά τα προβλήματα αυτά, αλλά θέλουν διαρκώς επιτήρηση. Βασικό είναι πολλά προβλήματα μέχρι στιγμής σε όλη την περιοχή εδώ του Καρλουβά, στη δική μας περιοχή κυρίως. Το ευτυχές είναι ότι δεν έχουμε απώλειες ή τραυματισμούς σε ανθρώπινες ζωές, σε ανθρώπους. Προσπαθούμε, έχουμε κινητοποιηθεί άπαντες από το πρωί, από τα ξημερώματα. Μεγάλο το φαινόμενο, πολύ μεγάλο το φαινόμενο, πρωτοφανές. Και βλέπετε τώρα έχουμε στηθεί εδώ πέρα με εθελοντές. Ήδη έχει κινητοποιηθεί όλο το εθελοντικό. Από τα ορμητικά νερά παρακειμένου ρέματος δεν γλίτωσε ούτε το ενοποιείο του ΕΜΕΟ Ινοποιητικού Συνεταιρισμού ΣΑΜΟΥ. Οι ζημίες είναι ότι το ρέμα από το Παλαιό που κατεβαίνει βούλωσε εδώ πάνω από το ενοποιείο, το οποίο όλα έσπασε το τσιμεντόλιθος, ναι, ναι. Και τα έφερε μέσα, έσπασε τις πόρτες εδώ, τις άνοιξε, αυτές τις βγήκαν μέχρι έξω όπως τα βλέπετε, και οι αποθήκες μας από κάτω, εκεί έχουν γεμίσει 1 μέτρο νερό μέσα. Πρέπουσες εδώ με τον υπεύθυνο τις διαδικασίες προς το Δήμο. Ο Δήμος αυτός έχει τα προβλήματά του, σήμερα τρέχει και αναγκαστήκαμε τώρα να φέρουμε ιδιώτη να ανοίξουμε. Δηλαδή, όπως βλέπετε, γύρισε να το δείτε. Και αυτή τη στιγμή το νερό από το ρέμα έρχεται μέσα στο ενοποιείο. Δεν πάει στην πορεία του. Και κάνουμε αυτές τις διαδικασίες. Τεράστιες ποσότητες νερού μπήκαν στις υπόγειες δεξαμενές του ενοποιείου με αποτέλεσμα να καταστρέψουν 200 τόνους περίπου κρασιού. Άμα θες να δεις εδώ που κάτω είναι, εδώ που κάτω είναι χώρος παλαίωσης των κρασιών. Είναι χώρος παλαίωσης όπως
ανέβει στα καταλαλήλια επιπλέον εδώ πέρα. Έχει πλημμυρίσει, είναι περίπου 6-7 σκαλοπάτια για να κατέβεις μέχρι κάτω και όλο αυτό έχει πλημμυρίσει. Και επίσης έχει μεταφέρει φερτά υλικά προς τα δω και έχει δημιουργήσει ζημιά σε υπόγειες δεξαμενές. Έχει μπει δηλαδή νερό σε υπόγειες δεξαμενές κρασιού, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη ζημιά η οποία υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τους 200 τόνους σε κρασί. Χάθηκε 200 τόνους κρασί. Η ζημιά υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τους 200 τόνους, ναι, ναι. Εδώ είναι η συσκευασία. Είναι ο χώρος της εμφιάλωσης. Εμφιάλωση. Εδώ αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν πόσο καιρό χρειάζεται, πόσο καιρό θα περάσει. Για να καθαριστεί ο χώρος και να γίνει ξανά λειτουργικός χρειάζεται τουλάχιστον μια εβδομάδα εντατικής δουλειάς από όλο το προσωπικό του ενωπίου και σας είπα ότι δεν έχουμε κάνει ακόμα πλήρη αποτίμηση του μεγέθους της ζημιάς. Εκείνο που έχουμε αποτιμήσει μέχρι στιγμής είναι περίπου ο όγκος του κρασιού που έχει χαθεί, ο οποίος όπως σας είπα ξεπερνάει τους 200 τόνους. Βρήκαν ένα φράγμα εκεί τα υλικά. Το νερό μπήκε στις υπόγειες στο χώρο κάτω από τα κτίρια που βλέπετε εκεί, όπου υπάρχουν υπόγειες δεξαμενές. Δημιούργησαμε λάσπη και... Τέλος, όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Δυτικής Σάμου, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν θα λειτουργήσουν ούτε αύριο Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που επικρατούν έως τώρα σε ολόκληρο το νησί.